Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στάθης Κουτσοχίνας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Είναι έτσι όπως τα είπαμε ή είπαμε κάτι λάθος? Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Σίγουρα υπήρξε ένα τυχές περιστατικό, το οποίο μας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ όλους. Παρότι βέβαια είναι ένα περιστατικό που αφορά αποκλειστικά δύο συναδέλφους, ναι, δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Θέλω να το τονίσω αυτό, ότι η συμπεριφορά όλων των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης υπήρξε άψογη από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία και ίσα ίσα βοήθησαν και όταν προκλήθηκε η ένταση να εκτονωθεί η κατάσταση αμέσως. Ναι. Απλά είναι άδικο, το λέω για το θεσμό αυτό του πρωταθλήματος του δικηγορικού ποδοσφαίρου, ναι, το οποίο είναι ένα πρωτάθλημα που υπάρχει εδώ και περίπου 35 πολλά χρόνια, ναι, από τη δεκαετία του 80, συμμετέχουν πάνω από 40 ομάδες από όλη τη χώρα και είναι, ξέρετε, άδικο, γιατί δημιουργείται μια εντύπωση, ναι, η οποία δεν είναι η πραγματική εικόνα του ποδοσφαίρου. Έχουν περάσει εκατοντάδες και χιλιάδες δικηγόροι από αυτό το πρωτάθλημα από τότε που ξεκίνησε. Έχουν γίνει άπειρα παιχνίδια και δυστυχώς βγαίνει μια άσχημη εικόνα από το συγκεκριμένο ατυχέστατο και φυσικά καταδικαστέο περιστατικό, πρώτα απ' όλα από εμάς τους δικηγόρους. Έτσι, ναι, γιατί ναι, εμάς θίγει, εμάς βλάπτει. Είναι μια... Κύριε Κουτσοχίνα, ο κόσμος λέει είναι δικηγόροι, μ' ακούτε. Σας ακούω, σας ναι, ακούω. Ο κόσμος λέει είναι δικηγόροι, άνθρωποι μορφωμένοι, σπουδαγμένοι. Έτσι. Αν αυτοί λειτουργούν έτσι, πώς θα λειτουργήσει κάποιος άλλος? Έτσι είναι, όπως έτσι το λέτε. Ναι, γι' αυτό λοιπόν και ο νόμος υπάρχει και εφαρμόζεται για όλους. Και μάλιστα για εμάς τους δικηγόρους εφαρμόζεται και ακόμα αυστηρότερα. Και πρέπει, ναι, να εφαρμοστεί. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ τουλάχιστον είμαι περήφανος για τους συναδέλφους μου της Θεσσαλονίκης που ήταν ψύχρεμοι και είχαν άψογη συμπεριφορά, όπως πρέπει να έχουν σε όλη, ναι, τη διάρκεια, εννοείται, του αγώνα. Mm-hmm. Αντίστοιχα να σας πω ότι πέρσι είχε γίνει πάλι ο τελικός, στον οποίο πάλι είχα φτάσει οι ίδιες ομάδες, η ομάδα Άρμα της Θεσσαλονίκης και Σόλων της Αθήνας, και είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Είχε κερδίσει ο Σόλων της Αθήνας με 1-0. Αν νόμιζα εσείς είχατε τότε κάνει τις δίραμε, ναι, και εγώ αυτό νόμιζα. Όχι, δεν είχε γίνει το παραμικρό, ναι, ακριβώς γι' αυτό, ναι, το λέω. Ναι, ναι, ναι. Πέρσι λοιπόν έληξε με το ανάποδο αποτέλεσμα. Εντάξει, υπήρξε μια στεναχώρια, αλλά μέχρι εκεί δώσαμε συγχαρητήρια στους νικητές. Καλά, εννοείται. Και όλοι μετά αγκαλιασμένοι συνεχίσαμε τις εκδηλώσεις πρωταθλήματος. Ναι. Δυστυχώς φέτος υπήρξε ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο είναι κρίμα να αμαυρώσει όλη την εικόνα που έχει εδώ και δεκαετίες αυτός ο θεσμός. Από τις κερκίδες, εικόνα... ποιοι μπήκαν μέσα και κυνηγούσαν το διαιτητή και αυτοί μαζί με τους... Εγώ δεν είχα τέτοια εικόνα, για να σας πω την αλήθεια, για τις κερκίδες. Ήσασταν στο γήπεδο, δεν ήσασταν? Ήσασταν στον αγώνα. Είχα την εικόνα κάποιων έτσι, συγκεκριμένων λίγων ποδοσφαιριστών της ομάδας των Αθηνών που διαμαρτυρήθηκαν προς το διαιτητή. Ακριβώς τώρα τι έγινε και πώς μεταξύ τους και εμείς οι υπόλοιποι δεν, ναι, καταλάβαμε. Αλλά δεν υπήρξαν σε τέτοια έκταση, να σας πω ότι το παιχνίδι τελείωσε κανονικά, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έληξε στο 85 περίπου, ο διαιτητής έδωσε ένα πέναλτι που, αν θέλετε και την ταπεινή μου άποψη, ήταν από αυτά που δεν θα μπορούσε να μην το δώσει. Και υπήρξε μια υπερβολική, ναι, αντίδραση από συγκεκριμένα έτσι μεμονωμένους συναδέλφους μας και πάλι σας λέω καταδικαστέα και κατακριτέα, πρώτα απ' όλα από εμάς τους δικηγόρους. Μήπως ήταν καινούργιος ο θεσμός, οι συγκεκριμένοι, δηλαδή παίξανε και πέρυσι με την ομάδα των Αθηνών, τους θυμάστε? Νομίζω ότι παίξαν, δεν είναι αυτό παίξαν το θέμα. Δεν νομίζω ότι... ναι, γιατί αν ήταν καινούργιοι, λέμε μήπως ήταν εκτός του κλίματος. Σίγουρα ήταν εκτός του κλίματος, ναι, ναι, αυτή τη συμπεριφορά, ναι, αλλά θέλω να, απ' την άλλη όμως, επειδή εσείς αν μη τι άλλο το καταλαβαίνετε γιατί είστε πολύ κοντά στον αθλητισμό, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, έτσι, σε καμία περίπτωση, ναι, συμπεριφορά αυτή, μιλάμε για έναν αγώνα ποδοσφαίρου, υπάρχει ένταση, ναι, υπάρχει αγωνία μέχρι το τέλος, στιγμή που ανεβαίνουν, αυτά όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν τέτοιες συμπεριφορές και πρώτοι εμείς λέμε και τα καταδικάζουμε. Έτσι ως δικηγόροι. Πρώτα απ' όλα εμάς βλάπτουν, το αντιλαμβανόμαστε. Ναι, σίγουρα. Θα πρέπει να λάβουμε κάθε μέτρο ώστε να μην επαναληφθεί τέτοια συμπεριφορά στο μέλλον. Και επαναλαμβάνω ότι είναι πραγματικά κρίμα ένας τόσο ωραίος θεσμός που υπάρχει εδώ και 35 χρόνια. Έχουν γίνει άπειρα παιχνίδια και έχουν περάσει χιλιάδες δικηγόροι από αυτό το πρωτάθλημα, να γίνεται γνωστός για ένα τόσο ατυχές περιστατικό.
Ναι. Είναι μεμονωμένο όμως, ναι, αυτό εντάξει, μπορώ να διαβεβαιώσω. Έγινε αυτό. Και τα ωφέλη και τα θετικά που έχει η άθληση γενικότερα και η ενασχόληση όλων με τον αθλητισμό και με ένα τέτοιο αντικείμενο, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ περισσότερα και δεν θα πρέπει να, τα σταματήσουμε, να τα καταργήσουμε επειδή υπήρξε μια... Ή έστω να τα επισκιάζουμε. Δεν πιστεύουμε ο διαιτητής να κάνει καμιά μήνυση μετά με δικηγόρο εσάς, κανένα Θεσσαλονικαία. Ούτε τα επισκιάζουμε, ούτε ναι. κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Γι' αυτό και πρώτο σας λέω ότι είναι περιστατικά που δεν μας αφήνουν ασυγκίνητους, ούτε θέλουμε να τα κρύψουμε ναι. κάτω το χαλί. Είναι καταδικαστία και πρώτοι εμείς θα πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην ξαναγίνει. Και ευχαριστούμε που βγήκατε και τα είπατε και τα λέτε και μπράβο σας. Όχι αλίμονο, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν, αλήθεια. Ούτε διεκδικούμε κανέναν ρόλο ότι είμαστε εμείς υπεράνω του νόμου, διότι πράγματι η αποστολή μας και ο ρόλος μας είναι αυτός. Είμαστε σε λειτουργία της δικαιοσύνης και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Έχουμε όμως και μια κοινωνική διάσταση έτσι, στις δραστηριότητες μας και εμείς είμαστε άνθρωποι, παίζουμε ποδόσφαιρο, αθλούμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι και επιδοκιμαστέο, δεν είναι κάτι το κακό ίσα-ίσα. Δυστυχώς αυτά τα περιστατικά μπορούν να συμβούν. Ναι, σίγουρα, δεν σίγουρα. Σε καμία περίπτωση να γίνουν σε δικό μας πρωτάθλημα. Έχετε και καλό πρωτάθλημα μπάσκετ, μαθαίνω, Πρόεδρε. Έχουμε, γι' αυτό τώρα ξεκινάει, είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό. Αλλά και το ποδοσφαίρο είναι πολύ καλό και ίσως, ξέρετε, επειδή και το επίπεδο έχει ανέβει, υπάρχει και ένας καλός εννοούμενος ανταγωνισμός έτσι μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό ίσως και καμιά φορά, ναι. Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Πάντως εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε καλή ομάδα, αυτό τώρα μας λέτε ουσιαστικά. Ότι είμαι φιναλίστ πέρσι και τροπεούχη φέτος. Ναι. Φιναλίστ πέρσι χάσαμε σε ένα πολύ συγκλονιστικό τελικό. Ναι. Δώσαμε τα συγχαρητήρια στους νικητές. Αντίστοιχα φέτος κερδίσαμε στον τελικό. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Πιστεύαμε ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ωραία. Ας είναι μια παρένθεση, έτσι, μια παρένθεση. Λένε, να μην ξανασυμβεί, γιατί όπως είπα, εντάξει, τώρα είστε και δικηγόροι, ακούγεται κάπως να πλακώνεστε στο ξύλο κάτω. Την επόμενη μέσα, φορά ο πρόεδρος θα μας πει μόνο για επινίκεια και για ακόμα θριάμβους των δικηγορικού συλλόγου. Θέλω να το βάλω και πάλι στις διαστάσεις τους, δεν είναι ότι πλακωθήκαμε στο ξύλο. Εντάξει, κάτι έγινε τώρα. Ότι έγινε, ναι, εντάξει. Ότι έγινε, ναι, ένα περιστατικό που ξέφυγε από τα όρια, έγινε, είναι καταδικαστέο. Εντάξει. Παραλαμβάνω πρώτα απ' όλα από εμάς. Αρένα 89,4.